κτηνοτρόφων. Ακριβώς. Να μας πει ποιες είναι οι διαφορές και πού είναι δυσαρεστημένοι οι κτηνοτρόφοι. Είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα. Πέρα αλλά από λόγω... την πολιτική της κυβέρνησης έχουν και διαφωνίες εσωτερικές, γιατί δεν κλήθηκαν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Σωστά. Αλλά και στο πανελλαδικό συντονιστικό που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη. Καλησπέρα κύριε Γκρινιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εσείς ως αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κτηνοτρόφων, ποιες είναι οι βασικές σας ενστάσεις σε σχέση με το θέμα της διαπραγμάτευσης των τελευταίων ημερών? Παρακολουθήσαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι σας άφησαν έξω και από την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, σωστά? Βέβαια, πολύ σωστά, και αυτή ήταν η αιτία που αρχίσαμε πλέον να νιώθουμε, επειδή γίνεται συνεχώς αυτό το πράγμα, και αυτό ήταν κάτι που ξεχύλισε το ποτήρι. Είχαμε προτείνει τον Νίκο τον Μπαλάσκα σαν κτηνοτρόφο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και είναι και στο Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, να μας αντιπροσωπεύσει ο Νίκος ο Μπαλάσκας. Και τον Νίκο τον Μπαλάσκα τον πιάσανε οι της Φυτικής. Αυτό ήταν και ο λόγος που πλέον αρχίζουμε να παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Για να καταλάβω καλά, οι της Φυτικής είναι οι αγρότες? Οι αγρότες της Φυτικής, ακριβώς, αγρότες είμαστε και εμείς, Γιώργο. Αλλά οι της Φυτικής παραγωγής, για λόγους τους οποίους δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε, επειδή νομίζω ότι βλέποντας τον Πρωθυπουργό θα κάνανε κάποιο κατόρθωμα, ενώ εμείς θέλαμε ένα όργανο θεσμοθετημένο να εκφράσει τις απόψεις μας σχετικά με το θέμα το ασφαλιστικό, το φορολογικό και όλα τα προβλήματα του κλάδου της κτηνοτροφίας. Στην πρόσφατη... καλύτερα από τις φοιτικές, όπως εμείς δεν γνωρίζουμε. Κύριε Γκρίνια, στην πρόσφατη συνάντηση του Πανελλαδικού Συντονιστικού των Αγροτών στην Κοζάνη αποφασίστηκαν νέες κινητοποιήσεις από τους αγρότες και μάλιστα είπαν ότι θα κλείσουν ξανά τους δρόμους με μπλόκα και θα φτάσουν μέχρι και την Αθήνα. Και έχουν και εκπλήξεις. Σε αυτή τη διαδικασία εσείς είστε μαζί τους ή θα ετοιμάσετε κάτι διαφορετικό? Εμείς αυτή τη στιγμή, το επαναλαμβάνω και πάλι, στείλαμε σαν Ομοσπονδία Θεσσαλίας, στείλαμε αίτημα προς τον Πρωθυπουργό και προς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για συνάντηση, η οποία μέχρι στιγμής δεν ευωδόθηκε, και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε συμβούλιο στην Ομοσπονδία Θεσσαλίας για να αποφασίσουμε για τα περαιτέρω. Ένας τρόπος πίεσης θα κάνουμε ένα πρώτο συλλαλητήριο άμεσα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα. Και από εκεί έπεται συνέχεια των αντιδράσεων και των κινητοποιήσεων μας, το πιθανόν να κατέβουμε πάλι σε συλλαλητήριο στην Αθήνα σαν κτηνοτρόφοι, αν βέβαια συμπέσει και με τις Φυτικές, δεν έχουμε πρόβλημα. Η πρότασή μας ήταν, για να το μάθουν οι πολίτες, να μην λένε ότι εμείς είμαστε αυτοί οι αιτοί, είχαμε προτείνει σε συναντήσεις που έγινε να είναι από κάθε περιφέρεια 4 άτομα, 2 φοιτικοί, 1 ζωική και 1 αλλιέας, σε σύνολο 13 περιφερειών 52 άτομα. Και από τα 52 άτομα να εκλέξουμε 5 που θα συναντούσαν τον Πρωθυπουργό και θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνομιλίες. Δεν εισακουστήκαμε, με το αποτέλεσμα αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Η πολυδιάσπαση δεν βοηθάει όμως, όπως και ό,τι και να έγινε, κύριε Γκρίνια, θα ακουστούν πολλές απόψεις και νομίζω είναι θετικό για την κυβέρνηση αυτό. Αυτό μπορώ να καταγράψω. Εμείς είπαμε, είμαστε και μαζί και χώρια. Θα οργανώσουμε εμείς πλέον την κινητοποίηση, δεν θα στηριχτούμε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να μας οργανώσουν. Θα πάμε μαζί τους, αλλά οργανώνοντας τον κλάδο μας εμείς. Μάλιστα. Κύριε Γκρίνια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα είμαστε σε επικοινωνία, για οτιδήποτε νεότερο θα το μεταδώσουμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι της οικονομίας, γιατί μιλάμε για μια ουσιαστική φοροεπιδρομή, προκειμένου να καταφέρει και η κυβέρνηση να βρει τους τρόπους να συμφωνήσει για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.